Αρχαιολογικά ευρήματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάπλασης στο παραλιακό μέτωπο στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, στη θέση Θαλασσινά. Πρόκειται για σκελετούς που μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει εξακριβωθεί σε ποια περίοδο ανήκουν, όπως δήλωσε η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να έχουμε ακριβή εικόνα. Έχουμε βρει κάποιες σταφές που δεν μπορούμε ακόμα να προσδιορίσουμε τη χρονολόγησή τους γιατί δεν έχουν τερίσματα. Προσπαθούμε λίγο να διερευνήσουμε καλύτερα το σημείο και όταν θα έχουμε κάποιο νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Σύμφωνα με την κυρία Σιθιακάκη, στη συγκεκριμένη περιοχή συνήθως εντοπίζονται πρωτοβυζαντινής περίοδου ευρήματα, χωρίς όμως μέχρι αυτή την ώρα να μπορεί να διευκρινιστεί το ακριβές πλαίσιο εντός ποιας περίοδου δηλαδή οι σκελετοί αυτοί που δεν φέρουν γύρω τους ταφικά κτερίσματα τάφηκαν στο συγκεκριμένο σημείο. Η περιοχή δίνει ευρήματα κυρίως πρωτοβυζαντινής περίοδου, κεραμική, επιχώσεις, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν η σκελετή αυτή είναι σύγχρονη με την επίχωση, γιατί ξέρετε αυτές οι περιοχές έχουν μπαζωθεί πολλές φορές, οπότε διαταράσσονται τα αρχαιολογικά στρώματα. Θα διευρύνουμε μάλλον λίγο και πιστεύω ότι θα έχουμε στην πορεία λίγο καλύτερη εικόνα. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ανέφερε ότι βρίσκονται σε στενή συνεργασία με την αρχαιολογία, προκειμένου να έχουν πληροφόρηση για τα ευρήματα. Ενώ μιλώντας στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αλικαρνασσού ανέφερε ότι η δική του πληροφόρηση είναι πως τα ευρήματα δεν θα δημιουργήσουν κάποιο κόλλημα στην εκτέλεση των εργασιών ανάπλασης στην περιοχή. Είναι γεγονός ότι έχουν ευρεθεί υπογείματα από ανθρώπινα οστά. Αυτό θα το μελετάει η αρχαιολογική υπηρεσία, από την οποία περιμένουμε και εμείς πλήρη ενημέρωση όταν τελειώσει η έρευνά της. Και τότε θα δούμε ποια θα είναι η τύχη περαιτέρω των εργασιών και τι μέτρα θα ληφθούν εις τρόπον ώστε να είμαστε σύμφωνοι και με την νομοθεσία περί αρχαίων. Θα καθυστερήσει λίγο γιατί βρεθήκαν κάποια ευρήματα εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Και από ό,τι βλέπουμε θα έχει λίγο καθυστέρηση. Αλλά σύμφωνα με πληροφορίες που είχα σήμερα, τόσο από την τεχνική ηγεσία, όσο και από τις αρχαιότητες, έχει βρεθεί η χρυσή τομή και το έργο προχωράει.